Ο σύλλογός μας θέλει να χαιρετήσει την Πανελλήνια ημέρα της δωρεάς οργάνων που γιορτάζεται πάντα κάθε 1η Νοέμβρη και όχι συμπτωματικά διότι σήμερα είναι και η γιορτή των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμνηνού. Λοιπόν, για μας η δωρεά οργάνων, παιδιά, είναι δώρο Θεού. Ήρθαμε εδώ για να αφυπνίσουμε τον κόσμο για τη δωρεά οργάνων. Οι λήπτες είναι πάρα πολλοί που περιμένουμε. Θέλουμε να αφυπνίσουμε τον κόσμο ώστε να δίνει τα όργανα, να μην πάνε χαμένα. Ένας δότης μπορεί να σώσει 20 ανθρώπους. Εμείς προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο να μην σκέφτεται μόνο το εγώ, να σκέφτεται το εμείς. Και το σύνθημα του ΕΟΜ, της Ελληνικής Ομάδας Μεταμοσχεύσεων, είναι ότι μπορείς να ζήσεις δύο φορές. Μία τη δικιά σου τη ζωή και μετά μία ακόμη με το όργανο που προσφέρεις σε έναν άνθρωπο που το έχει ανάγκη. Λοιπόν, τώρα κάτι άλλο που θέλετε να σας δείξω. Κάλεσμα στην κοινωνία της Καστοριάς. Ναι, εγώ μπορώ να καλέσω τον κόσμο ότι πλέον δεν έχει να φοβάται κάτι με τη δωρεά οργάνων. Απλά ο κόσμος είναι λίγο σφιγμένος με αυτό το θέμα και δεν είναι ενημερωμένος. Τώρα, αν μπορούν και κάποιες οι αρχές να το κάνουν λίγο και από το σχολείο, λίγο να το περάσουν στα παιδιά, όπως υπάρχουν και σε άλλες χώρες αυτό το πράγμα. Για να μπορέσουν δηλαδή να είναι ενημερωμένα από παιδιά, μετά γίνεται ενήλικας, μετά γίνεται μεγάλος και έχει περάσει μέσα στον οργανισμό του αυτό το θέμα ότι η δωρεά οργάνων είναι κάτι καλό. Πιστεύετε ότι λείπει η ενημέρωση πάνω σε αυτό το θέμα, κύριε Μιχαηλίδου? Φυσικά. Φυσικά. Εσείς σκοπεύετε να κάνετε ενημερώσεις σε σχολεία, όπως αναφέρατε? Ενημερώσεις μόνο μπορεί να κάνει, εμείς δεν μπορούμε σαν σύλλογος. Πρέπει μόνο με την Ελληνική Ομοσπονδία Μεταμοσχεύσεων. Αυτό πρέπει να συνεργαστούμε με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων στα σχολεία για να μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια δράση.